Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διοραματίσει η αξιοποίηση λεξικών πόρων, όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας ελληνικής, μεσαιωνικής, νέας ελληνικής, στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο και ειδικότερα στη διδασκαλία του β' μέρους των σχολικών εγχειριδίων. Το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, αν και κατέχει μια σημαντική θέση στο πρόγραμμα σπουδών στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, αποτελεί, αν όχι ένα απεχθές, ένα διάφορο γνωστικό αντικείμενο για την πλειονότητα των μαθητών. Απαιτείται λοιπόν ενδυνάμωση θέση του μαθήματος και αλλαγή στάσεως εκ μέρους των μαθητών. Γι' αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση του ΠΟΕ, αν αξιοποιηθούν βέβαια ως ένα περιβάλλον εργασίας που θα συμβάλλει σε μια νέα λογική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του μαθήματος, η οποία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαχείρισης του σχολικού εγχειριδίου. Τα σχολικά εγχειριδία τριών τάξεων του γυμνασίου με τίτλο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα περιλαμβάνουν ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες δομείται σε τρία μέρη. Α μέρος κείμενο, Β μέρος λεξιλογικός πίνακας ετυμολογικά, τρίτο μέρος γραμματική σύνταξη. Ειδικότερα, το Β μέρος της κάθε διδακτικής ενότητας σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνει το λεξιλογικό πίνακα, ο οποίος αφορμάται από λέξεις του κειμένου της ενότητας και περιλαμβάνει ομόριζα, απλά και σύνθετα τις λέξεις στην αρχαία ελληνική και την νέα ελληνική, Β ασκήσεις εμπέδωση του κειμένου και περαιτέρω λεξιλογικές του κειμένου, σταδιακή διδασκαλία της παραγωγής λέξεων στην αρχαία ελληνική, ασκήσεις εμπέδωσης και ασκήσεις σύνδεσης με την νέα ελληνική. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα έρευνας της ΑΚΕΛΗ, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α' Γυμνασίου, φάνηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη συνολική εικόνα του διδακτικού εγχειριδίου αρχαία ελληνική γλώσσα. Το β' μέρος των διδακτικών ενωτήτων, συγκριτικά με τα άλλα δύο μέρη Α και Γ, φαίνεται να ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο λεξιλογικός πίνακας και οι ετυμολογικές παρατηρήσεις του β' μέρους βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση της διαχρονικότητας της γλώσσας, στο σχετισμό λέξεων αρχαίας ελληνικής με λέξεις της νέας ελληνικής. Η θετική στάση των μαθητών απέναντι στο β' μέρος δικαιολογείται, αφού μέσω της ετυμολογικής διερεύνησης των λέξεων κατά τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας γοητεύονται και πληρώνονται. Φορούνται για την αυθεντικότητα και τη διάρκεια της γλώσσας. Το β' μέρος λοιπόν, έτσι όπως είναι δομημένο, επιφυλάσσει στο μαθητή τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης και αποτυχάνει να επιτύχει τον εμποτισμό του λεξιλογίου του, ο οποίος είναι πολύτιμος για τη μαθησιακή διαδικασία. Η ανανέωση λοιπόν της διδασκαλίας του β' μέρους είναι αναγκαία και γι' αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του ΤΟΠΟΕ και ειδικότερα με τη συνδρομή των ηλεκτρονικών λεξικών τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τα ηλεκτρονικά λεξικά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν διαχρονικά τις γλωσσικές μεταβολές και να αντιληφθούν ότι η γλώσσα διακρίνεται από μια δυναμική, η οποία ανάλογα με το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο διαφοροποιείται και μεταβάλλεται. Με την προσωπική ενασχόληση, έρευνα και αναζήτηση, οι μαθητές θα αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με τη γλώσσα, θα αποκτήσουν επίγνωση σε θέματα ορθογραφίας, μορφολογίας, σημασιολογίας. Και τη διδασκαλία του β' μέρους σχολικών εγχειριδίων αρχαία ελληνική γλώσσα προτείνονται τα ηλεκτρονικά λεξικά, το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, το λεξικό δηλαδή τριανταφυλλίδι, η επιτομή λεξικού κρυαρά, το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, το Leader Scott, το ιστορικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα παραπάνω ηλεκτρονικά λεξικά μπορούν να αξιοποιηθούν στις ακόλουθες προτινόμενες δραστηριότητες. Πρώτο. Κατασκευή του ελληνικού χάρτη της λέξης. Οι μαθητές αντί να διαβάσουν τον έτοιμο λεξιλογικό πίνακα της ενότητας, μπορούν να κατασκευάσουν το δικό τους συνολογικό χάρτη της λέξης με όλα τα ομόριζά της, απλά και σύνθετα, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, το λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Για τη δημιουργία του ενολογικού χάρτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το εργαλείο ενολογικός χάρτης της σύνταξης, είτε κάποιο άλλο λογισμικό ενολογικής χαρτογράφησης που υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο. Μικροβιογράφηση της λέξης. Οι μαθητές καλούνται να συντάξουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης σύντομα βιογραφικά κείμενα των λέξεων, ακολουθώντας την ιστορική τους διαδρομή και ανατρέχοντας τα λεξικά με την ιστορική τους σειρά. Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, επιτομή λεξικού στην κρυαρά, λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Με τη βοήθεια των τριών λεξικών, οι μαθητές καταγράφουν τις αλλαγές και τις αλλοιώσεις που παρατηρούν σε μορφολογικό και σημασιολογικό επίπεδο, αλλά και τις επιβιώσεις της μέχρι τη σήμερα και με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνται με τις λέξεις διαχρονία, συγχρονία της γλώσσας. Οπτικοποίηση της γεωγραφικής ποικιλότητας της λέξης. Οι μαθητές με τη βοήθεια του ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών μπορούν να αντιληφθούν τη γεωγραφική ποικιλότητα της ελληνικής γλώσσας.
καλούνται αρχικά να συλλέξουν τα λήματα της λέξης και να κατασκευάσουν ένα χάρτη της Ελλάδας, όπου θα επισημάνονται με τη βοήθεια της Πινέζας οι γεωγραφικές παραλλαγές της λέξης, συνοδευόμενες από τα σχετικά λήματα. Για τη δημιουργία του χάρτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνεργατικός χάρτης του Padlet ή κάποιος άλλος διαδραστικός χάρτης με εργαλεία του διαδικτύου. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία λεξιλογικών ασκήσεων από τους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές, αντί να επιλύσουν τις έτοιμες ασκήσεις που περιέχονται στο β' μέρος σχολικών εγχειριδίων αρχαιολογική γλώσσα του γυμνασίου, αξιοποιώντας τα λήματα που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά λεξικά, αλλά και τη διασύνδεσή τους με τα σώματα κειμένων, επινοούν τις δικές τους λεξιλογικές ασκήσεις, όπως συμπλήρωση κενών, αντιστοίχηση, συνώνυμα αντώνυμα, κρυπτόληξο, σταυρόληξο, τις οποίες στη συνέχεια προσφέρουν στους συμμαθητές τους για επίλυση. Για τη δημιουργία λεξιλογικών ασκήσεων ή παιχνιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλα λογισμικά τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Όλες οι προτινόμενες δραστηριότητες μπορούν να λειτουργηθούν ως ατομική άσκηση ή ως ομαδική εργασία σε μια διδακτική ενότητα ή ιδανικότερα στα πλαίσια ενός ετήσιου project, το οποίο όχι μόνο θα αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας για τη δημιουργία μιας βιωματικής σχέσης μεταξύ μαθητών και αντικειμένου μάθησης, αλλά θα ενισχύσει την εξοικείωσή τους με διαδικασίες και δραστηριότητες οι οποίες αρχικά μπορούν να είναι ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες από τον εκπαιδευτικό, στη συνέχεια όμως θα λειτουργήσουν παροθετικά, προκειμένου η μάθηση να έχει ενεργητικό χαρακτήρα και να είναι αυτορυθμιζόμενη. Η διεπίδραση των μαθητών με λεξικούς πόρους, όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά, γίνεται αντιληπτό ότι θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη, καθώς θα ευαισθητοποιήσει και θα εξοικειώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη νέα της γλωσσικής αλλαγής, αλλά θα βοηθήσει και στη βελτίωση της σχέσης των νέων ανθρώπων με τις επιβιώσεις του ιστορικού γλωσσικού παρελθόντος στη σύγχρονη εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.